Πάμε να καλημερίσουμε την φίλη της εκπομπής, την Άννα Κορσάνου. Είναι φίλη της εκπομπής και δικηγόρος, γιατί θα ανοίξουμε ένα θέμα. Παίρνουμε τα μηνύματά σας και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Τι γίνεται όταν κληρονομούμε χρέη? Τι γίνεται με τους κληρονόμους χρεών? Λοιπόν, κυρία Κορσάνου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Θεή, καλημέρα Ιορδάνη, καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Πραγματικά είναι ένα ζήτημα που εγώ πιστεύω ότι και τώρα που θα πίνει κάποιος τον καφέ του, σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα τους απασχολούν. Διότι το να αναλάβουμε χρέη, πολλές φορές δεν το κοινοποιούμε στην οικογένειά μας. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει κάποιο χρέος, το παλεύανε για χρόνια, δεν το είχαν πει στην οικογένειά τους. Απεδίωσαν οι άνθρωποι και τώρα με έκπληξη τα παιδιά τους ή η γυναίκα τους μαθαίνουν ότι υπήρχε αυτό το χρέος. Χωρίς να ξέρουν τίποτε. Και τους παίρνει τράπεζα τηλέφωνο και τους λένε, ξέρετε. Κυρία Κορσάνου, θέλω να σας πω ότι και από τα τηλεφωνήματα, αλλά και γενικότερα έχουμε ετοιμάσει κάποια έτσι χρηστικά ερωτήματα, να μας απαντήσετε, ας πούμε. Να τα δούμε μαζί. Ναι, ένας φίλος τηλεθεατής λέει: από την τράπεζα μου τηλεφώνησαν και με ενημέρωσαν για ένα χρέος του πατέρα μου που τον έχω χάσει εδώ και χρόνια. Τι μπορώ να κάνω? Δεν ήξερα τίποτα, λέει. Δεν μας τα έλεγε ο πατέρας μου. Λοιπόν, αυτό είναι κοινό τόπο σε πολλές δυστυχώς περιπτώσεις. Και όχι απλά μετά το θάνατο δεν ενημερώνουν. Μπορεί να έχουν περάσει 5-6 χρόνια από το θάνατο και μετά να το μαθαίνουν οι κληρονόμοι. Λοιπόν, δεν μας τα έλεγε, τι πρέπει να κάνω τώρα εγώ? Καταρχήν, αντιληφθούμε ότι το χρέος δεν πεθαίνει με έναν άνθρωπο. Όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, τα περιουσιακά του στοιχεία και τα χρέη του πηγαίνουν στους κληρονόμους. Άρα, αν εγώ δεν έχω κάνει αποποίηση κληρονομίας, το χρέος του συγγενικού μου προσώπου είναι δικό μου. Άρα, πρέπει να αναλάβω και τις ευθύνες μου και τις υποχρεώσεις μου. Δηλαδή, πρέπει να δω πώς θα ρυθμίσω αυτό το δάνειο. Πώς θα συνεργαστώ με την. Υπάρχει δυνατότητα να αποποιηθούμε αυτά τα χρέη? Στην πλατφόρμα. Λοιπόν, σωστή ερώτηση. Αυτό είναι το καλύτερο αν γινόταν. Μέσα σε 4 μήνες από το θάνατο ενός προσώπου, οι κληρονόμοι του έχουν δικαίωμα κατά σειρά τάξεων να αποποιηθούν την περιουσία. Προσοχή όμως. Δεν γίνεται να αποποιηθείς μόνο τα καλά ή μόνο τα άσχημα. Α, να τα αποποιήσω. Θα αποποιηθείς και τα καλά και τα άσχημα. Δηλαδή, αν αποποιηθείς, θα χάσεις τα χρέη, αλλά θα χάσεις και το σπίτι ενδεχομένως και την περιουσία που σου. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να γίνει η αποποίηση? 4 μήνες, όπως είπα πριν. Πρέπει λοιπόν να είσαι έτοιμος. Είναι μια διαδικασία απλή, δεν θέλει δικαστήριο, εκτός αν υπάρχουν ανήλικα παιδιά. Συγγνώμη, αν το σπίτι, παράδειγμα, αν αυτός ο άνθρωπος, ένας ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, είχε ένα σπίτι και είχε και κάποια χρέη στην τράπεζα, όχι που τα οποία συνδέονταν με το σπίτι. Πρέπει να αποποιηθείς και το σπίτι και τα χρέη? Λοιπόν, η αποποίηση είναι μια καθολική πράξη, άρα θα αποποιηθείς όλη την κληρονομιά. Θα αποποιηθείς και το σπίτι και τα χρέη. Έτσι, δεν έχει σημασία αν τα χρέη είναι ξεχωριστά από το σπίτι. Και η αποποίηση γίνεται και αν εγώ έχω παιδιά, θέλω να αποποιηθώ την κληρονομιά. Πρέπει και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, περνάει αυτό? Η αποποίηση γίνεται κατά τάξεις, δηλαδή αν αποποιηθώ εγώ, μετά πρέπει να αποποιηθούν και τα παιδιά μου. Αν είναι ανήλικα τα παιδιά, πρέπει να γίνει δικαστήριο, στο οποίο να παρουσιαστώ εκπροσωπώντας τα παιδιά μου και να πω στο δικαστήριο ότι ξέρεις, δεν συμφέρει το παιδί μου να αποδεχτεί αυτή την κληρονομιά που είναι κλιμάτα βάρη. Πάρα πολλά τέτοια δικαστήρια, σας ενημερώνω. Συνεχής αποποίηση στα δικαστήρια, σας ενημερώνω, γίνεται χαμός. Διότι δεν ξέρεις τι γίνεται, όλος δεν τα έλεγε ένα συγγενικό σου πρόσωπο. Αν έχουν αποποιηθεί τα παιδιά του, οι πρώτοι του συγγενείς, μετά πάμε στους άλλους. Στα αδέρφια, στα ανήψια. Πρέπει όλοι να αποποιηθούν κατά σειρά. Ρύθμιση χρεών γίνεται, δηλαδή μπορεί κάποιος να ρυθμίσει τα χρέη του θανόντου? Αν αποφασίσεις ότι σε ενδιαφέρει να έχεις αυτό το χρέος στην πλάτη σου, να το πω έτσι, διότι η κληρονομιά έχει ένα καλό περιουσιακό στοιχείο, έχει σπίτια και θέλεις να τα έχεις. Πλέον το χρέος είναι δικό σου ή επιμερίζεται με τους άλλους κληρονόμους. Δηλαδή, αν πεθάνει ένας άνθρωπος και έχει αφήσει 2 παιδιά, η περιουσία του, τα σπίτια του και τα χρέη του διαμοιράζονται στα 2 παιδιά. Άρα, πρέπει να πάτε μαζί στην τράπεζα και να προσπαθήσετε να κάνετε ρύθμιση δανείου. Η τράπεζα θα ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα, να σου αποδείξει δηλαδή ότι είσαι ο κληρονόμος, την εξαιρετική πράξη θανάτου, το πιστοποιητικό κειμένο συγγενών. Είναι μια διαδικασία, η οποία πρέπει να ακολουθηθεί. Και είναι πολλοί, άνθρωποι που, ας πούμε, υποπτεύονται. Γιατί ξέρεις τώρα, πεθαίνει κάποιος άνθρωπος και κάποιος δεν υποψιάζεται ότι αυτός μπορεί να έχει χρέη. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί μπορεί να είναι και μακρινός συγγενής. Να μην είναι, ας πούμε, πρώτου βαθμού. Ναι, σωστά.
Δεν τα λένε. Μάλιστα. Και πολλοί άνθρωποι νιώθουν τύψεις που έχουν χρέη, δεν τα λένε. Αλλά όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενημερώνουμε την οικονομική μας κατάσταση, τουλάχιστον τα άμεσα. Μπορεί να μην προλάβει, βρε, Άννα μου, κάποιος να ενημερώσει. Και δηλαδή είναι και ο θάνατος, δεν ξέρει τι παξίλο που θα σε βρει. Λοιπόν, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ. Λύσεις υπάρχουν. Λύσεις υπάρχουν. Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνου. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα. Τι βγάλαμε.